Sports Holland & Barrett, να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Ανδρέα Παραγκό, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑ, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Θα μου πάει. Τι λέει ο Φαγγέλος Γουστάβο. Έρχεται ο Γουστάβο Μαντούκα εκ νέου στην σκηνή. Μέχρι να έρθει πάμε να δούμε ένα βίντεο. Μπορεί να αντιπροσωπεύουμε για να είμαστε Παγκύπρος σύνδεμος ποδοσφαιριστών, αλλά νομίζω ότι εκτιμούμε και το δείξαμε πάρα πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα τους ποδοσφαιριστές που σέβονται το ψωμί που τρώνε στην Κύπρο. Έχουμε σήμερα εδώ και τον Δήμο Κεσπαρία, που είναι ένα παράδειγμα προτιμήσει. Σπύρο, κάθε το Πάσχο με δύο πιν, παλεμάχων ποδοσφαιριστών, οπότε να είναι... Όχι, είναι και παλεμάχοι. Ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι ο Μουστάβο έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Κύπρο. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο για τον Μίκαλ και να επιστρέψουμε αμέσως στη βράβευση. Την Μπουργκεσπάλια Μίκαλ Κοτέ στην βράβευση του πρώτου σκόρερ στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Όλα τα μονοδοσκευή είναι πολύ σημαντικά. Είναι αυτά τα οποία... Επιθεωρείται φυσική αγωγή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και βραβευμένη από τον ΚΟΑ ως γυναίκα της χρονιάς. Πάντως, για να είμαστε και δίκαιοι, τις επιδόσεις της μπορούν να τις ζηλέψουν και οι άντρες. Επιθετική, αυτό το σκοράρισμα για την πρώτη φετινή σκόρερ του γυναικείου πρωταθλήματος είναι μάλλον μια αγαπημένη συνήθειά της. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Γιόχανσον της Αθλητικής Ένωσης Αμοχώσκου. More attention than before. Yeah.
Of course, you are happy today, and I believe at the continue of the Women Championship, you want to score again and again. Of course. Thank you very, very much, and we wish you good luck. Ειδικά όταν ένα γκολ έρχεται από παίκτες μικρομεσαίων ομάδων, νομίζω ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι το εκτιμούν περισσότερο. Σε ψηφίσανε και νομίζω ότι δικαιολογημένα τρομερό γκολ. Δεν ξέρω αν σου είπε κάτι ο Βάλε μετά τον αγώνα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ στους διοργανωτές. Ευχαριστούμε αυτού που ψήφισαν, την Επιτροπή. Εντάξει, για το τέλμα. Εντάξει, αν την στιγμή το σκέφτηκα, το έκανα. Εντάξει. Ο Βάλε δεν μου είπε τίποτα στο τέλο του παιχνιδιού, κάτι που με εντάξει. Χαμογελάει ο Γιώργος γιατί του κόψατε βαθμό σε εκείνο το παιχνίδι. Το αλλάζεις τον κόλμα με την παραμονή. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό που θέλουμε είναι παραμονή. Να κάνουμε τους φιλάθλους το θέλουν να χαλούν αυτή την ομάδα που έχτισαν και έδωσαν τόσα πολλά για την παραμονή. Είναι εντάξει, δύσκολη κατάσταση. Θα παλέψουμε, έχουμε ελπίδες να δούμε. Συγχαρητήρια και πάλι για, την τρίτη θέση στο φετινό μας, τα φετινά μας βραβεία. Σημασία, κύριε Νεοφιτήρη. Έχετε καταλάβει ότι είμαστε απαραίτητος πλέον, δεν γίνεται. Μπορεί να υπάρξει και τέταρτη φορά. Θα μας πεις ένα σύντομο σχόλιο για να καλέσω και... Νομίζω ότι δεν δημιουργούν συνέργειες ιδιαίτερα από το χώρο του ποδοσφαίρου, από το άτομα του χώρου του ποδοσφαίρου. Αξίζει τον κόπο να επιβαρέπονται. Νομίζω ότι ο Γλώσσης με την κίνηση που έκανε όταν αποριζόταν στην Καλονή, στην Μητυρίνη, έσωσε μια ανθρώπινη ζωή. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο που μπορούμε να κάνουμε σε ένδειξη εκτίμηση για την πράξη που κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να καλέσουμε εδώ στο βήμα κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Κουτέο, ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή της ΣΥΤΑ για την βράβευση αυτή. Έχει έρθει και ο Θεοδόσης. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο και αμέσως μετά στην βράβευσή μας. Θα τη θυμάσαι για πάντα. Στο ποδόσφαιρο, τι γίνεται τώρα για σένα? Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, αναδείκαμε στην πρώτη κατηγορία. Με τον Άρη. Με τον Άρη. Έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, ιδίως με τους ανθρώπους που μπήκαν τώρα από τα συνομάδα. Και ελπίζουμε να κρατήσουμε εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο Πάς προλαβαίνει το ύφος στο πρόσωπο του Θεοδόση.
Οποιαδήποτε είναι να βρίσκουμε στα πρώτα δύο μέρη τη χρονιά. Γιατί όπω είδαμε, είχα πολύ ωραία γκολ. Ευχαριστώ τον κόσμο που ψήφισε. Συγχαρητήρια στον Μπάς για την ωραία βραδιά. Ο στόχο μου είναι να βάζω όσα πιο πολλά γκολ μπορώ. Εντάξει, τον γκολ είναι ένα αποτέλεσμα συνολική προσπάθεια. Ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, τον Τρόνι, ο οποίος έκανε τη σέντρα, την ομάδα μου που μας στηρίζει στην υγεία. Τώρα, αν έχω ένα φάκελο με ευρωπαϊκό εισιτήριο, μου δίνεις το τρόπιο να σου δώσω εισιτήριο για την ανάπτυξη. Ρούχα και εγώ, ναι. Ακατάμενοι για λίγους, αλλά ευχαριστούμε πολύ και πάντως συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Μαρακό, αντιπρόεδρο διοικητικού συμβουλίου της ΣΥΤΑ, και για πολλωστή φορά το guest star της βραδιάς Σπύρο Νεοφυτίδη. Εγώ το είπα. Είναι τα βραβεία Σπύρος Νεοφυτίδης απόψε. Σπύρο, καλώς ήρθατε κύριε Μαρακέ. Για δεύτερη φορά απόψε, αλλά τουλάχιστον δύο φορές ο κύριος Νεοφυτίδης. Είναι καλό αυτό και ελπίζω ότι για την επόμενη χρονιά με τα μέτρα που πήρε η Ομοσπονδία για στήριξη των οπτικών ομάδων θα αναβαθμιστεί περισσότερο. Αυτό που μένει είναι να προτρέψουν να πούμε περισσότερο. Καλύτερο γκολ τη χρονιά, Γιώργος Οικονομίδης, ο Μόλις. Συγχαρητήρια σε όλους για αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Από εκεί πέρα σίγουρα πολύ ωραία συνέστηση με τον Γκολ. Δεν το χάρηκα όσο ήθελα εκείνη την ημέρα που χάσαμε. Νομίζω ο Ανδρέας χάρηκε παραπάνω εκείνη την ημέρα. Εντάξει, πολύ ωραία συνέστηση. Ξανά ευχαριστώ. Η χρονιά για σένα είναι πρωτόγνωρη, έτσι. Σε όλο το φάσμα της, από την αρχή μέχρι απόψε. Ναι, μπορώ να πω είναι μια καλή χρονιά για μένα. Σίγουρα πολλά περίπερα δευτερόλεπτα υπάρχουν. Θα συνεχίσω δουλειά και θα πετύχουμε το στόχο. Και από εδώ και πέρα, σε δεθέσεις αγωνιστικές για την Ομόνοια. Είπαμε κάθε παιχνίδι βλέπουμε ξεχωριστά, πάμε κάθε παιχνίδι για νίκη. Έχουμε το Σάββατο από ΕΡ, πάμε και τους τρεις δασμούς, ελπίζουμε να καταφέρουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Το καλύτερο λοιπόν τέρμα της φετινής χρονιάς είναι αυτό του Γιώργου Οικονομίδη. Τερμά συγχαρητήρια στον ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να συναντούμε για ακόμα μια φορά στις οθόνες μας το τέρμα που ψηφίστηκε ως το κορυφαίο της χρονιάς
από την Τεχνική Επιτροπή και τους φιλάθλους που ψήφισαν στην ιστοσελίδα πρωτάθλημα.com και στη σελίδα του ΠΑΣ στο Facebook. Ότι θα δούμε και τα επόμενα χρόνια. Ραντεβού εδώ την επόμενη χρονιά. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να κλείσουμε. Να κλείσουμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε με τα υπέροχα κορίτσια μας, τη cheerleaders Φίμη, τη χορογράφου Εμιλία Σαλούτα, τις οποίες ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι με εκείνες θα κλείσει ιδανικά η σημερινή βραδιά. Το τελευταίο χειροκρότημα θα είναι για εσάς, παρακαλώ. Εμείς φεύγουμε. Καλή σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.